Γαλλία πρέπει να γίνει και πάλι ισχυρή. Η ώρα των γενναίων αποφάσεων για την Ευρώπη έχει φτάσει. Αυτό επιβάλλουν οι εξελίξεις, αυτό επιβάλλει η ανάγκη διαμόρφωσης μιας ενιαίας πολιτικής στρατηγικής. Οι γαλλικές εκλογές αναμένονται συναρπαστικές και άκρως καθοριστικές. Όσο οι Γάλλοι αναμένουν την κάθαρση της 7ης Μαΐου, την προεκλογική εκστρατεία έχει σημαδέψει η άνοδος της άκρας δεξιάς, τα σκάνδαλα, αλλά και η απρόσμενη αύξηση των μεταχών ενός μέχρι πρότινος outsider. Από τους 11 υποψήφιους που θα λάβουν μέρος στον πρώτο γύρο, ξεχωρίζουν 4. Εμμανουέλ Μακρόν, Μαρίν Λεπέν, Φρανσουά Φιγιόν και Ζαν-Λουίκ Μελανσόν. Με πολιτική καταγωγή από την κεντροαριστερά και σημερινή αναφορά στο χώρο του προοδευτικού κέντρου, ο Μακρόν υπόσχεται ευέλικτη αγορά εργασίας και επέκταση του κράτους πρόνοιας. Ο τέος Υπουργός Οικονομίας και ιδρυτής του κινήματος Εμπρός υπεραμείνεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνοντας σύμφωνος με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας. Μεταξύ των 144 δεσμεύσεων που προαναγγέλει η ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν, ξεχωρίζουν η έξοδος από το ευρώ, το δημοψήφισμα για παραμονή ή μη της χώρας στην ΕΕ και οι δασμοί στα ξένα προϊόντα. Παράλληλα, δεσμεύεται να προφυλάξει τους ψηφοφόρους από την παγκοσμιοποίηση, υπογραμμίζοντας πως θέλει να είναι μια πραγματική Γαλλίδα πρόεδρος και όχι μια υποκαγκελάριος της Μέρκελ. Να κάνει τη Γαλλία την πρώτη ευρωπαϊκή δύναμη μέσα σε 10 χρόνια, υπόσχεται από πλευράς του πρωθυπουργός της χώρας Φρανσουά Φιγιόν, ο οποίος κατάφερε μεν να κερδίσει την κούρσα των Ρεπουμπλικανών, σήμερα όμως χάνει όλο και περισσότερο έδαφος. Ο Φιγιόν δηλώνει πως θα γίνει ο πρόεδρος της εθνικής ανάκαμψης μέσα από τη μείωση της εταιρικής φορολογίας και του δημόσιου τομέα. Σε υποψήφιο έκπληξη των γαλλικών προεδρικών εκλογών, αναδεικνύεται ο επικεφαλής της ενυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λουίκ Μελανσόν. Πρώην Υπουργός των Σοσιαλιστών και συνειδητής του κόμματος της Αριστεράς, κατεβαίνει αυτή τη φορά εκτός κομμάτων. Παρά τα 65 του χρόνια, ο Μελανσόν έκανε όλη σχεδόν την προεκλογική του εκστρατεία μέσα από το ίντερνετ και τα νιου μίντια. Οι εκλογές στη Γαλλία βασίζονται στο πλειοψηφικό σύστημα, διεξάγονται σε 2 γύρους. Ο ένας διεξάγεται στις 23 Απριλίου και ο δεύτερος στις 7 Μαΐου. Στο δεύτερο γύρο συμμετέχουν οι 2 επικρατέστεροι, ενώ θεωρητικά, αν κάποιος πιάσει άνω του 50% από τον πρώτο γύρο, θα μπορούσε να αναδειχθεί ως ο νικητής των εκλογών, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί στα χρονικά της Γαλλίας. Μετά τις προεδρικές εκλογές ακολουθούν οι βουλευτικές εκλογές στις 11 και 18 Ιουνίου, επίσης σε 2 γύρους. Η οικονομία αποτελεί βασικό παράγοντα της εκλογικής αναμέτρησης και στη Γαλλία. Ο φιλελεύθερος Εμμανουέλ Μακρόν είναι αυτός που κερδίζει τους περισσότερους πόντους στην οικονομική ατζέντα και αναδεικνύεται σε αγαπημένο παιδί των αγορών. Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, στην οποία συμμετείχαν 39 οικονομολόγοι, ο Μακρόν θεωρείται ως αυτός που θα κάνει τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και θα ενισχύσει το ρόλο της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1/3 των οικονομολόγων αντιθέτως θεωρούν ότι η νίκη της Λεπέν δεν θα φέρει καμία βελτίωση σε κανέναν τομέα της οικονομίας. Ο Φρανσουά Φιγιόν, ως υπέρμαχος της λιτότητας από την άλλη, αναμένεται να βάλει σε τάξη τα δημοσιονομικά και να στηρίξει το επιχειρηματικό κλίμα γενικότερα. Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα κινείται ο Ζαν-Κλου Μελανσόν, ένθερμος θαυμαστής του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες. Ο αριστερός υποψήφιος υπόσχεται μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας στις 32 και μείωση του ορίου συνταξιοδότησης στα 60 έτη. Για τους οικονομικά δύναμους υπόσχεται αύξηση του βασικού μισθού και των κοινωνικών επιδομάτων, ενώ όσοι κερδίζουν πάνω από 33.000 ευρώ το μήνα θα πληρώνουν φόρο 100%. Το διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές είναι το κατά πόσο θα υπερισχύσουν τα δημοκρατικά ένστικτα του εκλογικού σώματος, καθώς αρκετοί Γάλλοι πλέον θέλουν μια νέα σιδηρά κυρία για να δώσει νέα δυναμική στην οικονομία, σαρώνοντας τους θεσμικούς φραγμούς που μπορεί να υπάρχουν στα στενά όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την προεκλογική εκστρατεία, οι δημοσκοπικές αναταράξεις καταγράφηκαν πολυάριθμες. Λίγες ημέρες πριν τον πρώτο γύρο, το πολιτικό βαρόμετρο ανέβηκε κατακόρυφα όταν ο υποψήφιος της αριστεράς, Ζαν-Λουίκ Μελανσόν, αύξησε τα ποσοστά του στο 18% από το 12% που συγκέντρωνε αρχικά, καταφέρνοντας να εκτοπίσει τον Φιγιόν από την τρίτη θέση. Το άλλοτε φαβορί για τον προεδρικό θόκο, Φρανσουά Φιγιόν, που φάνηκε αρχικά πως θα επικρατούσε με άνεση στο δεύτερο γύρο, σήμερα βρίσκεται στην τέταρτη θέση με ποσοστό κοντά στο 17% υπό το βάρος του σκανδάλου για αργομιστίες της συζύγου και 2 εκ των παιδιών του στο κοινοβούλιο. Σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές, εδώ και καιρό η Γαλλία βιώνει την δημοσκοπική επέλαση του φιλελεύθερου Μακρόν, ο οποίος αναρριχήθηκε στο 24% από το 13% που συγκέντρωνε αρχικά. Σταθερά ποσοστά στις φημομετρήσεις, κοντά στο 24%, διατηρεί η κόρη του ιδρυτή του Εθνικού Μετώπου, Μαρίν Λεπέν. Ωστόσο, ακόμα και αν επικρατήσει έναντι των αντιπάλων της στον πρώτο γύρο της 23ης Απριλίου, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως θα χάσει το δεύτερο γύρο της 7ης Μαΐου. Τα χρόνια του μνημονίου, οι ελληνικές κυβερνήσεις πάντα στρεφόντουσαν στη Γαλλία ως αντίβαρο στην βαριά λιτότητα που ζητούσε η Γερμανία. Και αυτός είναι ένας βασικός λόγος που οι προεδρικές εκλογές έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας.
Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζητά ονομαστική μείωση του ελληνικού χρέους με αντάλλαγμα δομικές μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία. Η Μαρίν Λεπέν τάσσεται κατά του ευρώ και ζητά την έξοδο της χώρας της από την Ευρωζώνη και το ίδιο πράγμα προτείνει για την Ελλάδα. Ο Φρανσουά Φιγιόν, αν και εμφανίζεται φιλελεύθερος, θεωρείται από πολλούς αναλυτές ακραία συντηρητικός οικονομικά, με απόψεις περί λιτότητας που προσεγγίζουν σε μεγάλο βαθμό αυτές του Βόλφγανγκ Σόιμπλε. Ο υποψήφιος της γαλλικής αριστεράς, Ζαν Λίνκ Μπελανσόν, έχει ταχθεί κατά του ελληνικού προγράμματος, δηλώνοντας ότι η χώρα θα πρέπει να αναπνεύσει. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι αν εκλεγεί θα συγκρουστεί αν χρειαστεί με τη Γερμανία. Εγώ δεν είμαι Αλέξης Τσίπρας. Δεν διαπραγματεύομαι 17 ώρες με ανθρώπους που με προσβάλλουν, τόνισε χαρακτηριστικά. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών, είναι σίγουρο ότι ο χάρτης Ευρώπης δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος. Η Γαλλία καλείται να βρει εκ νέου τα πατήματά της και να απαντήσει στη γερμανική κυριαρχία. Ταυτόχρονα, οι γαλλικές εκλογές αποτελούν την πρώτη σε μια σειρά από τρεις κέρυες αναμετρήσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της Γερεάς Ηπείρου. Ξεκινώντας από τη Γαλλία, πηγαίνουμε στις έκτακτες εκλογές στις 8 Ιουνίου που προκήρυξε η Τερέζα Μέη και εν συνεχεία στο Σεπτέμβριο στις γερμανικές εκλογές. Το αποτέλεσμα των τριών αυτών εκλογικών αναμετρήσεων θα καθορίσει το μέλλον της Ευρώπης για πολλές δεκαετίες.